Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κουτρουλό Απόστολο, τον προπονητή της Θαλασσιάς, να μας πει δύο κουβέντες για τη μεγάλη νίκη της ομάδος του. Αρχικά να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία την ομάδα του Εγώσμου. Μακάρι να γινόταν υποκανονικές συνθήκες στο πρωτάθλημα να μπορούσαμε και εμείς να ανταποδώσουμε αυτή την πολύ καλή φιλοξενία που είχαμε σήμερα στο γήπεδό σας. Από εκεί και μετά, όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, θα έλεγα ότι η ομάδα μας κατέβηκε καθαρά με αμυντικούς προσανατολισμούς, κάτι το οποίο φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Ευτυχώς για μας ο Εύοσμος δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ παρά την πίεση που δεχτήκαμε. Και ομολογώ ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε ορθό επιθετικό προσανατολισμό και είχε σωστή ανάπτυξη, κάτι το οποίο δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στο γήπεδο από τον προπονητή και τους ανθρώπους του κόσμου. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε σε μια αντεπίθεσή μας να πετύχουμε ένα γκολ, το οποίο όπως είδατε το πανηγυρίσαμε, και το πανηγυρίσαμε για τον λόγο ότι είναι η πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα το ιδιαίτερο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να αγωνιζόμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και μετά εύχομαι στην ομάδα του Εγώσμου καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας το σκόρερ της αναγέννησης Θαλασσιάς, τον Αρσένιο Γκίκα. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από το σημερινό παιχνίδι. Η απόδοση ήταν αρκετά καλή. Χαιρόμαστε για το πρώτο τρίπεδο το οποίο παίρνουμε φέτος στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και δεν ξέρουμε τι μας φυλάζει το επόμενο, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες αποδόσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σήμερα αυτό το αποτέλεσμα είναι αλήθεια ότι είναι πολύ κακό για μας. Μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες μας όσες έχουμε για να διεκδικήσουμε τη σωτηρία της ομάδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ομάδα θα τα παρατήσει και θα σταματήσει να προσπαθεί. Έχει ξεκινήσει μια τίμια έντιμη προσπάθεια με αυτά τα παιδιά, θα συνεχίσει να το κάνει. Πρέπει να ψάξουμε στα επόμενα παιχνίδια να πετύχουμε και μεγάλες νίκες επί πιο δυνατών αντιπάλων θεωρητικά. Για το σημερινό παιχνίδι κανένας από εμάς δεν περίμενε ότι θα είναι εύκολο. Ήμασταν προετοιμασμένοι, ξέραμε ότι η αντίπαλη ομάδα δεν έχει μεγάλες διαφορές από όλες τις ομάδες και ότι από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει βαθμούς. Η ομάδα μας είχε την κατοχή, προσπάθησε να δημιουργήσει, προσπάθησε να πλαγιοκοπήσει, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Η αντίπαλη ομάδα αμύθηκε πάρα πολύ σωστά. Δεν βρήκαμε εμείς λύσεις, δεν πετύχαμε γκολ στις τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, την πρώτη φορά που πέρασε η αντίπαλη ομάδα στο δικό μας το γήπεδο, μας έβαλε γκολ. Από εκεί και πέρα αλλάξαμε σχηματισμό, βάλαμε δεύτερο επιθετικό, βάλαμε και τρίτο, πλαγιοκοπήσαμε. Δεν είχαμε όμως ηρεμία, δεν είχαμε λύσεις, δεν είχαμε την απαιτούμενη ικανότητα που χρειαζόταν για να κερδίσουμε σήμερα αυτό το παιχνίδι. Είναι, όπως είπα, ένα κακό αποτέλεσμα, μας πάει πίσω, αλλά θα προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική και θα τα δώσουμε όλα για να, αν μπορέσουμε, να πετύχουμε το στόχο.